Βέβαια. Και το όνομα αυτής Μαρίνα. Μαρίνα Παντζοπούλου. Η Ελένη Μενεγάκη, συνεχίζοντας να μας ξαφνιάζει και χωρίς να το μάθει κανείς, βάφτισε την 5 μηνών κόρη της Μαρίνα την 5η 27 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Παναχράντου στην Άνδρο. Ο πατέρας Ευδόκιμος, ο μοναχός της Ιεράς Μονής, ο οποίος στηρεί στενή προσωπική φιλία με το ζευγάρι, καθώς πριν 3 χρόνια τους είχε ραβωνιάσει, μίλησε στην εκπομπή μας, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της βάφτισης, λέγοντας ότι όλα έγιναν με ευλάβεια και κατάνοιξη και όλα ήταν στην εντέλεια. Με ευλάβεια και κατάνοιξη και με όλα, με λειτουργία, όλα, όλα στην εντέλεια. Η βάφτιση, όπως διευκρινίζει στις αποκλειστικές του δηλώσεις, ήταν σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ ακολούθησε γεύμα στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, πατέρα, επειδή είμαι δημοσιογράφος και έχω αναλάβει να μάθω κάποιες λεπτομέρειες από τη βάφτιση της Ελένης Μενεγάκη. Βάφτισαμε το παιδί, το βγάλαμε Μαρίνα και φάγανε άλλοι και φύγανε. Ήταν σε προσωπικό, ήταν σε οικογενειακό στενό οικογενειακό. Οικογενειακό στενό, γονείς και αδέρφια, κανείς άλλος. Φάγαν στη Μονή, στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής, έφαγαν. Ναι, έχω τραπεζαρίες, έχω πει και αυτά, φάγανε έξω οι άνθρωποι στο ύπαιθρο, διότι είχαν εκτρώσει τραπεζές και είμαι μια ωραία. Όπως ανέφερε ο πατέρας Ευδόκιμος, νονή της Μαρίνας ήταν τα 3 αδέρφια της, ο Άγγελος, η Λάουρα και η Βαλέρια. Τα 3 παιδιά ήταν νονή του αδερφού τους. Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο, άνθρωποι του Θεού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πατέρας Ευδόκιμος, που επισκέπτονται πολύ συχνά την Ιερά Μονή. Έρχονται συχνά με τον Ματθαίο, επισκέπτονται. Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο, είναι άνθρωποι του Θεού. Η Ελένη Μενεγάκη είναι εντελώς διαφορετική στην προσωπική της ζωή από αυτό που βλέπουμε εμείς σαν τηλεοπτική εικόνα. Δηλαδή πιστεύει, είναι αφοσιωμένη στο Θεό και προφανώς τίμησε και το μοναστήρι σας με την παρουσία της. Με ευλάβη και κατάνοιξη και με όλα, με λειτουργία, όλα στην εντέλεια. Η παρουσιάστρια λίγες μόλις ώρες μετά το μυστήριο ανέβασε μερικές φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Twitter, ενώ ευχαρίστησε και όλους εκείνους που έδωσαν τις πιο θερμές ευχές τους για την νεοφώτιστη Μαρίνα. Η Ελένη Μενεγάκη, απλή και όμορφη, έλαμπε μέσα στο μακρύ φόρεμά της, ενώ τα μαλλιά της, τα οποία είχε κόκκινα λουλούδια, είχε επιμεληθεί όπως πάντα ο έμπιστος συνεργάτης της Βασίλης Μπουλούμπασης, τον οποίον και ευχαρίστησε μέσω Twitter. Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον σύντροφό της και πατέρα της μικρής, Μάκη Παντζόπουλο, ο οποίος ήταν ντυμένος στα λευκά, ενώ στο σχόλιο που τη συνόδευε αποκάλυψε ποιοι ήταν η νονή της Μαρίνας. Σήμερα, η μικρούλα μας βαπτίστηκε. Μαρίνα είναι το όνομα που της έδωσαν τα αδέρφια της που ήταν και η νονή της, σημείωσε η Ελένη, αποκαλύπτοντας έτσι ότι τα μεγαλύτερα αδέρφια της, Άγγελος, Λάουρα και Βαλέρια, βάφτισαν τη μικρότερη αδερφούλα τους. Η Ελένη Μενεγάκη, πολύ συγκινημένη από την αγάπη που δέχτηκε, θέλησε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσει μέσω Twitter με ένα μήνυμα όλους όσοι έδωσαν τις ευχές τους για τη μικρή της κόρη, ενώ ανέβασε και μια φωτογραφία της μπομπονιέρας που ήταν ένα χαριτωμένο καραβάκι. Παράλληλα, δεν δίστασε να απαντήσει και στις ευχές των τηλεθεατών της που μοιράζονται κάθε στιγμή της στα social media. Όπως και στην εγκυμοσύνη της, έτσι και στη βάφτισή της, η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε η ίδια να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα δίνει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, με σύμμαχο πάντα το Twitter, το οποίο κατά καιρούς τροφοδοτεί τόσο το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο θέλει να μαθαίνει τα πάντα, όσο και τους δημοσιογράφους. Ενώ στις δημόσιες τοποθετήσεις της παραμένει φιδωλή όσον αφορά τη σχέση της και τη γνωριμία της με τον Ματέο Παντζόπουλο. Μπορώ τώρα να σε ρωτήσω λοιπόν πώς έγινε? Δεν πρόκειται να το πω. Δεν θέλω καθόλου να μιλήσω γι' αυτό. Βάλα ματάκι. Ματάκι. Άλλο εκτός από αυτό που πήραμε. Κατά καιρούς βάζω. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να βάλεις πολλά ματιά. Γιατί. Αρέσει πολύ ο. Άσε μας. Ναι, άκουσα. Έλα, έλα, έλα. Η μεγαλύτερη λύση από όλες. Θα βάλω για μένα. Αλλά να πούμε και τώρα γιατί είμαστε κομπλεξικοί. Η μεγαλύτερη λύση από όλες ήταν επειδή άρεσε. Δηλαδή αν είχες κάνει μια επιλογή, α πούμε, για να πάρει τον Μπερί για μένα. Αλλά να πούμε. Το σου πω κάτι. Πόσες φορές μου γράφεις. Άντε τώρα. Βάλε και ποδιά, έτσι έχει ο Λάτσιος. Με ποδιές.
σε διαβάζω. Μα έκανα σχόλια. Λοιπόν, δεν μπορούσα να μην τα παρατηρήσω. Εντάξει. Αλλά όμως πιστεύω εγώ ότι πίσω από τη μεταμόρφωση αυτή η Ελένη δεν νικέται. Τι είναι? Δηλαδή και ποδιά να βάλεις και αλότσα και διάφορα άλλα τα οποία. Δεν μπορούσα πάντα. Εσείς τα παρακολουθείτε τώρα και σας κάνουν εντύπωση. Εγώ πάντα ήμουν με την ποδίτσα μου και με τη γαλότσα μου. Πώς να πάω δηλαδή με την τακούνα στο χωράφι. Μέσα από την εκπομπή της όμως τον έχει φωτογραφίσει ως ένα πατέρα πρότυπο. Στήριγμα που είναι στο πλευρό της και ζει την κάθε στιγμή δίχως παράπονο. Απολαμβάνοντας το να μεγαλώνουν την οικογένειά τους. Ζάχαρη με τέσσερα παιδιά. Ζάχαρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει με τέσσερα παιδιά. Διαφορετικών ηλικιών, ξέρεις κι άλλες. Μιλάμε για περίπατο. Ξεκολακώδη. Τέλεια ρε, τέλεια. Έχω βοήθεια. Ναι, μάθε πλάτη. Την πιο σημαντική. Γιατί αλλιώς να τα λέμε κι αυτά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο και στους μπαμπάδες που συμμετέχουν με αγάπη και όχι με το ζόρι. Όχι με λουράκι, έλα βόηθα. Ούτε με απειλή, δεν είναι μόνο δικό μου. Από μόνος του άλλος να θέλει. Με ζεστασιά, με θαρμορή. Τα είχα κάνει τα προγνωστικά μου. Μπράβο, μέσα έπεσες και ακόμα παραπάνω. Εξάλλου, τα τηλεοπτικά πλάνα την στιγμή που η Ελένη Μενεγάκη έφερνε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους μιλάνε από μόνα τους. Ενώ το ίδιο συνέβη και με την έξοδό τους από το μευτήριο. Δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον Άλφα, παρακαλώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές και που μας περιμένατε και όλες αυτές τις μέρες από ό,τι έμαθα επάνω και τις προηγούμενες μέχρι να γεννήσουμε. Μάλλον περάσετε μαζί μας την αγωνία μέχρι να φτάσουμε λίγο στην ώρα να επιτέλους να αποκτήσουμε το μωρό μας. Από όλους εμάς, οι καλύτερες ευχές για την Μαρίνα Παντζοπούλου. Μαρίνα Παντζοπούλου, πολύ μου άρεσε αυτό. Μαρίνα Παντζοπούλου. Πολύ όμορφη. Εντάξει, ήταν πραγματικά με απόλυτη μυστικότητα, έτσι, το μυστήριο. Πότε το, μόλις το ανέβασες στο Twitter έγινε πανικός. Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη το τροφοδότησε. Ανέβηκαν πρώτα κάτι φωτογραφίες έξω από την εκκλησία με τρία τζιπ. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία και μετά η Ελένη για να τους προλάβει ανέβασε φωτογραφίες. Δεν πήγε κανείς. Όχι. Δεν κάλεσε κανέναν, όχι δεν πήγε κανείς. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Δεν κάλεσε, ναι. Δηλαδή ήταν πέντε άνθρωποι. Ναι, και γι' αυτό έκανε ίσως και κουμπάρο στα τρία παιδιά για να μην υπάρχει και να μην μαθευτεί από πουθενά. Να σας θυμίσω ότι θυμόσαστε πριν από. Πότε ήταν, Πολυκαρπίδιον στο Sky, νομίζω είμαστε. Ναι. Που ήταν εκείνο το πάρτι, το περίφημο των Χριστουγέννων τη Πρωτοχρονιά. Ναι, 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 ναι. Που είδε τις φωτογραφίες να διαρρέουν στα media ναι. Και είχε γίνει τότε ΕΔΕ και ήθελε να βρει ποιος ήταν.